Χωρίς απρόοπτα συνεχίζεται η προετοιμασία του Πασγιάννα που μπήκε πλέον στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Όπως προέκυψε και από την ολιγόλεπτη συζήτηση που είχε ο Γιώργος Χριστοβασίλης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη, το μείζον ζήτημα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων θα κλείσει εντός της εβδομάδας, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες για τους συλλόγους της κατηγορίας. Η έναρξη έτσι του πρωταθλήματος δεν πρόκειται να αναβληθεί εκ νέου, αλλά αναμένεται να γίνει κανονικά την επόμενη Κυριακή με τον Πασ να αγωνίζεται εκτό έδρας με την Παναχάϊκη. Μέχρι τότε οι Γιαννιώτε θα δώσουν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι την Παρασκευή με τον Απόλο Λάρισα στο Πανηπυρωτικό και στα μέσα τη ερχόμενη εβδομάδα το πρώτο επίσημο παιχνίδι για το Κύπελο με αντίπαλο ή τον Ασπρόπυργο ή την Ελασσόνα το μεθαυριανό φιλικό του ΠΑΣ με τον Απόλλωνα Λάρισας θα διεξαχθεί στο Πανυπηρωτικό και όχι στου Ζωσιμάδες όπου ξεκινούν εργασίε βελτίωση του χλωοτάπητα, που λόγω τη ανομβρία και των υψηλών θερμοκρασιών το καλοκαίρι παρουσιάζει εμφανή καταπώνηση. Τι επόμενε ημέρε ξεκινούν εργασίε επισπορά και λίπανση του χλωοτάπητα, ώστε να είναι σε άριστη κατάσταση στο πρώτο επίσημο παιχνίδι εντό έδρα του ΠΑΣ με αντίπαλο τον Εργοτέλη στι 13 Οκτωβρίου. Στο μεθαυριανό φιλικό με τον Απόλλωνα Λάρισας η είσοδος θα είναι δωρεάν για όλους τους φιλάθλους.